Πριν αρχίσουμε το σημερινό βίντεο, να σας πω ότι είναι sponsored. Με πληρώνει για να παίζω παιχνίδια, άμα είναι και καλά, είναι το highlight της ζωής μου. Παρ' όλα αυτά, το σημερινό παιχνίδι έχει να κάνει με πόλεμο. Έχω μάθει τους βασικούς μηχανισμούς του παιχνιδιού για να έχω μια ιδέα και μου βγάζει ένα vibe από Commandos. Τώρα τι σας λέω κι εγώ, πρέπει να είστε λίγο μεγαλύτεροι για να καταλάβετε ποιο είναι το Commandos, να έχετε μεγαλύτερα αδέρφια, κάποιον gamer λίγο μεγαλύτερο να σας βάλει εκεί πέρα, να σου πει: Ελλάδο, να δεις πώς ήταν τα παιχνίδια τότε. Αυτό. Όπως και να έχει, περνάμε στο σημερινό παιχνίδι. Το σημερινό παιχνίδι λοιπόν είναι το Broken Lines, σπασμένες γραμμές. Μην πάει το μυαλό στο πονηρό, μιλάμε για στρατό. Ακούμε εδώ πέρα τη μουσική, μόνο sad vibes. Πατάω new game, για να πάμε να δούμε την ιστορία μαζί. Medium θα βάλω, εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα πολλά. Wrecked. Two planes are flying into unknown territory. Δύο αεροπλάνα πετάνε προς το άγνωστο. Είμαστε στην Ανατολική Ευρώπη το 1944. 42 Allied Groups. Mission Recon and Sabotage. 42 Allied Groups. Τώρα μας λέει ότι είναι συμμαχικά στρατεύματα. Τώρα τι εννοεί με το συμμαχικά δεν ξέρω. Πρέπει να κάνεις κάποια ερώτηση κρίσιο σε φάση. Ποια είναι η γνώμη σας για τους Εβραίους? Είναι χρήσιμη μόνο σαπούνια. Α, πολύ, πολύ ωραία. Κατάλαβα. Ευχαριστώ. Αν και όχι, λογικά είμαστε όχι Ναζί. Όπως και να έχει, είμαστε μέσα στο αεροπλάνο. Έχει αυτό εδώ πέρα το εισαγωγικό βιντεάκι, ας πούμε, το παιχνίδι που είναι έτσι animated, είναι ωραίο. Είδατε, κάτι δεν πήγε καλά προφανώς με το αεροπλάνο, οπότε αυτό δεν πήγε πολύ καλά. Αρχίζει και πέφτει το αεροπλάνο και είμαστε στον αέρα σε φάση. Ρε μπαμπίνο, τι έχουμε πει ρε φίλε, τι έχουμε πει να πετάμε με σύνεση ρε φίλε τώρα. Ένας επιζών στην Τρίμνια έχει και μία τύψη η οποία μιλάει με προφορά. Δεν ξέρω αν είναι έτσι για να δώσει κάποιο feeling στο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, ένας επιζών κάθεται έτσι με το όπλο του. Μου βάζουν τον μπάμπι να οδηγά αεροπλάνο. Τώρα έχω μείνει μόνος μου. Είμαστε εδώ πέρα. Ουσιαστικά το παιχνίδι είναι turn-based, αλλά κάθε γύρος κρατάει 8 δευτερόλεπτα και μπορείς να κάνεις pause όποτε θες. Οπότε δεν έχει ακριβώς τόσο αργό ρυθμό. Λοιπόν, είμαστε στο recruit Avery και του λέω: Έλα, γόρι μου, τρέχα εδώ. Και βλέπετε, θα πάρει 4,6 δευτερόλεπτα από όλο το γύρο. Πάμε παρακάτω, αγόρι μου. Λίγο με σύνεση όμως, ναι, το βλέπεις πάει λίγο. Όπα! Και σκάει κάποιος που δεν ξέρουμε ποιος είναι. Μας λέει νεμ νούμεραν ρετράτκα. Και καθόμαστε και αναλογιζόμαστε μια στιγμή. Λέμε πρέπει να είναι ο μάγος του χωριού αυτός. Είμαστε λίγο τρομοκρατημένοι σε αυτή τη φάση. Είμαστε σε φάση ποιος είναι εκεί. Πέτα τόπλο σου και βγάλει τη μάσκα. Είναι σαν αυτό που σε σταματάει η αστυνομία και σου λέει έχεις κάτι παράνομο πάνω σου. Και εσύ είσαι σε φάση. Αχ, ναι, έχω ράψει με στα καθίσματα 3 κιλά κοκαίνη. Τα είχα υπολογίσει όλα εκτός από αυτή την ερώτηση. Του το λες αυτό. Αλλά γενικά, άμα έχει όπλο και έχει και μάσκα, δεν το κάνει. Απλά παλέψετε. Και εύλογα, ας πούμε, ο άνθρωπος μας λέει: Ντοτ κρι, μαντρικά. Έλα, ρε πατριώτης είσαι. Έλα, αδερφέ, δεν το ξέρα, συγγνώμη. Παρ' όλα αυτά, ο Ιβερ δεν πήρε από λόγια, λέει: Εντάξει, εσύ το ζήτησες. Οπότε, τώρα είμαστε σε pause φάση. Ουσιαστικά βλέπετε ότι έχει αυτό εδώ πέρα που είναι σαν φάντασμα, που μας βγάζει κάποια ποσοστά. Το 75% είναι να το χτυπήσουμε, το 0% είναι ότι δεν έχει καμία πιθανότητα να μας χτυπήσει. Οπότε θα καθίσουμε σε αυτή την απόσταση και θα περπατήσουμε ως εκεί. Και προχωράμε και τον κάνουμε run and gun. Περίμενε να κάνω reload. Έρχεται αυτός. Ήταν σε φάση Μίτσο, εγώ είμαι, ρε, εγώ είμαι. Και πέθανε. Στο μεταξύ, μπορείς να τον βάλεις να πηγαίνει και πιο σκυφτά, που είναι λίγο πιο δύσκολο να το χτυπήσει. Αλλά αν βρεις εχθρό στο line of sight σου, δεν τον πυροβολήσει. Οπότε θέλουμε να πάει περπατητός ως εκεί. Και φτάνουμε λοιπόν στο πρώτο αεροπλάνο, το οποίο. Τι φάση, ρε φίλε, τι κουβαλούσε να πούμε. Πυροτεχνήματα και έχει γίνει έτσι. Όπως και να έχει, πάμε παρακάτω. Δεν ξέρω αν είναι καλό να φωνάξουμε, κάτι συμβαίνει εδώ. Βρήκαμε κάποιον, είμαστε σε φάση Γουντ, ευχαριστώ το Θεό, είσαι εντάξει. Ο οποίος Γουντ είναι κάτω από το φτερό του αεροπλάνου, ξέρω εγώ. Όχι ολόκληρος, κάπου παραπέρα το στομάχι του. Πιο κάτω είναι το παχύ του έντερο, ξέρω εγώ. Το ένα του χέρι κάπου σπαρταράει εκεί στο άλλο αεροπλάνο. Και στην κυριολεξία αυτό συμβαίνει, μας λέει Γουντ, φανταστικά λέει. Απλά πρέπει να ξαναβάλω τα σωθικά μου στη θέση τους. Οπότε, πηγαίνουμε, τον πλησιάζουμε. Και κάτι, δεν ξέρω ακριβώς τι κάνουμε εκεί, κάτι του κάναμε. Τώρα δεν κατάλαβα, ήταν σε φάση το μάχι εδώ μπαίνει. Πού μπαίνει το στομάχι, το παχύ έντερο, το κουμπώνω. Πιο κάτω είναι αυτό. Γάμο το, έχεις και πολλά λεπτό έντερο. Πού το γάμο το, γιατί είναι έτσι αυτό, δεν έχω βάλει και γάντια. Λοιπόν, όπως βλέπετε τώρα, έχουμε δύο και έχουν και συγκεκριμένα τέλος πάντων skills και traits που ουσιαστικά επηρεάζουν τη μάχη. Φίλε, ακόμα δεν νιώθω πολύ καλά παρόλα αυτά, λέει ο Γουτ. Περίμενε, κάπου έχω ένα medpack. Το οποίο το είχαμε το medpack, αλλά λέμε εντάξει, το Γουτ δεν τον πάμε πολύ. Κάτσε να το χρησιμοποιήσουμε σε κάποια άλλη φάση. Λοιπόν, και όπως βλέπετε, έχουμε εδώ πέρα bandage. Οπότε θα πάμε εδώ και θα τον αφήσουμε να του κάνει. Του ρίξε μία, λες και κάνεις αλλαγή στο μπάσκετ. Πάρτο, είσαι εντάξει τώρα. Και συνεχίζουμε παρακάτω, μπάσκετ και βρούμε για κάποιον άλλον. Και καθώς προχωράμε, βρίσκουμε κάποιους τύπους πάνω σε μια πλαγιά, οι οποίοι μας λένε drone petak. Το οποίο. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, λογικά είναι κάποια Αιγυπτιακή κατάρα. Da is that the duck, μας λέει.
Ξαφνικά βλέπουμε το ρα μπροστά μας και αρχίζουν και πετάγονται σκαθάρια από το στόμα μας. Μας πυροβολάει. Και ο Γούντος, μπαρουτοκαπνισμένος στρατιώτης, και έχοντας δει όλα τα Star Wars, λέει: τρέχα, δεν μπορούμε να παλέψουμε από εδώ. Πρέπει να πάρουμε το high ground. Γυρνάμε τώρα πίσω στη μάχη και βλέπετε ότι εδώ πέρα, ας πούμε, έχουμε 20% να τους πετύχουμε και 45 ο ένας, 0 ο άλλος. Και όσο πιο πολύ απομακρυνόμαστε, βλέπετε ότι αυξάνεται το ποσοστό του, γιατί είναι πίσω από cover και εμείς φεύγουμε από το cover. Οπότε η μόνη λύση τώρα είναι απλά να τρέξουμε και πες ότι θα φύγουμε, ρε παιδί μου. Αν και δεν έπρεπε να πάω τόσο πολύ κοντά. Τέλος πάντων, τρώμε κάτι ψηλέ. I took a hit, λέει, και δεν έχει πόδια, ξέρω εγώ. Μην ανησυχείς, αδερφέ, φτιάξου. Κάντα. Παφ πάνω σου. Μπράβο. Είναι λες και κάνει spell εντωμεταξύ. Είναι από τώρα σκοπό να σου κάνουμε flank. Παρόλα αυτά, καθώς προχωράμε, βρίσκουμε ένα τίποτα πάνω. Λέει: Σέρμαν, εσύ είσαι. Κρυφτείτε, υπάρχει ένα φρικιό με μάσκα που με πυροβολάει. Μόνο ένας. Γιατί δεν τον έχει σκοτώσει ακόμα. Αυτό μου αρέσει που δεν έχουμε χάσει ακόμα το χιούμορ μας. Έχει πέσει το αεροπλάνο, έχουν πεθάνει περισσότεροι και είναι σε φάση. Ένας είναι. Σιγά για καλύτερο, ρε Σέρμαν. Σιγά για καλύτερο. Τώρα ουσιαστικά μπαίνει και τρίτο άτομο στην ομάδα. Είναι ο Σέρμαν, ο οποίος ουσιαστικά έχει σνάιπερ και μπορεί να βαράει από μακριά. Παρ' όλα αυτά, εμείς συνεχίζουμε εδώ πέρα και συναντάμε ένα τύπο. Περίμενε, έχω πατήσει να πάει εκεί, έτσι. Και πάει μέσα στα μούτρα του. Και τώρα είναι 60-30 να τον πετύχω εγώ. Και ξέχασα και τον άλλον εδώ πίσω. Παιδιά, αυτό δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά, θα βάλω τον ένα να τρέξει εδώ. Σέρμαν, αγόρι μου, άστο, έλα και εσύ εδώ πέρα, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Τρέχα κι εσύ. Και τώρα εσύ, μπορώ να κάνω suppressive fire, που σημαίνει ότι αρχίζω και πυροβολάω για να τρομάξει λίγο άλλος και να πει: ο αδερφέ, εντάξει, δεν χρειάζεται να σκοτωθούμε. Άρα. Οπότε θα το ρίξω αυτό και μπορεί και να το σκοτώσω κιόλας. Και πατάω play και ελπίζω να γίνει. Τι φάση. Κάτι μου είπε. Όχι, εντάξει, ψόφισε. Είχε καθίσει έτσι και είναι σε φάση παραδίνομαι. Παφ, αυτό ήταν έγκλημα πολέμου, παιδιά. Λοιπόν, ξανακάνω heal τώρα εδώ πέρα τον τύπο. Γίνε καλά. Και τώρα ξέρουμε ότι εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι τύποι και εδώ πέρα φαίνεται να έχει ένα κάμπο. Οπότε πρέπει να πάμε λίγο πιο ήρεμα. Τρέχασε εδώ πέρα. Πήγαινε και εσύ εδώ πέρα. Πήγαινε και εσύ εδώ πέρα. Και βλέπετε ότι βγάζει και ένα ερωτηματικό που αν το πατήσει σου λέει ότι αυτό εδώ είναι βράχο σε περίπτωση που δεν το ξέρει και σου λέει και τι κάνει, ας πούμε. Ωραία, και έχουμε και τον τύπο με την καραμπίνα, ο οποίο ξέρω εγώ, τρέχα πιο κοντά εσύ γενικά. Και ο τύπο με την καραμπίνα βλέπει κάποιον. Λοιπόν, άκυρο. Θα πα ήρεμα εδώ. Okay. Ο τύπος με το σνάιπερ θα φτάσει εδώ, αλλά ήρεμα. Yes. Και εσύ πήγαινε εδώ. Το βλέπετε, αυτός κοιτάει κάπου αλλού τη φωτιά. Ίσως τώρα μας πήρε χαμπάρι. Παρ' όλα αυτά πηγαίνουμε σκυμμένοι, οπότε είναι πιο δύσκολο να μας πετύχει. Οπότε είμαστε πίσω από cover, αυτός είναι κάπου γυμνός στα γκούρια. Και διαλέγουμε aim. Αυτό παίρνει λίγη ώρα, αλλά έχει 65% να τον πετύχει. Και έχει 0% αυτός να πετύχει τον τύπο, οπότε θα το κάνουμε. Ανεβάζει τις πιθανότητες να τον πετύχουμε. Θα του κάνω bullet storm που θα αρχίσω να βαράω. Γιατί ξέρω ότι το έχετε παρατηρήσει, κατά το πράσινο που είναι η ζωή του υπάρχει και ένα πορτοκαλί. Αυτό το πορτοκαλί είναι το stress. Όταν αρχίζω και πυροβολάω λοιπόν εγώ, αυτό στρεσάρεται και να σε πάσει. Όταν φτάσει στο full το stress, πανικοβάλλεται και πέφτει κάτω. Οπότε αυτό το θέλουμε γενικά. Και εσύ πήγαινε πίσω από τα βαρέλια και ρίξ' του. Go! Το βλέπετε, αυτός έχει τρομάξει, λέει: «Ωχ, δεν πρέπει να φύγω». Και φεύγει κάπως σαν άγγελος ήταν. Έκανε κάποιο spell, προφανώς, παιδιά, οι Ναζί έχουν κάποια τεχνολογία περίεργη. Λοιπόν, τώρα αυτός έχει μπει πίσω από cover. Οπότε μπορώ να προσπαθήσω να φέρω αυτόν με την καραμπίνα εδώ πέρα γρήγορα. Αυτόν να τον φέρω εδώ πέρα πιο ήρεμα, σκυφτό. Και να φέρω και τον sniper. Βλέπετε ότι ουσιαστικά κάνεις πλάνο όλο το γύρο, πατάς play και μετά απλά τρέχει ο γύρος. Πέθανε αυτός. Τώρα υπάρχουν αυτοί οι τύποι εκεί πέρα. Θεωρητικά, αν πάω εδώ πέρα, θα έχω το cover, αλλά θα τους πάω ήρεμα. Θα είναι και τρεις εδώ πίσω και θα λέει: «Τι λέει, μάγκες». Λοιπόν, αυτοί ακούνε κάτι και γυρνάει. Ο ένας πυροβολάει, ο άλλος είναι όπου να είναι. Αυτός το βλέπετε, έχει στρεσαριστεί τώρα. Είναι σε φάση: «Α, ποιος ρίχνει, ρε παιδιά». Τι συμβαίνει όμως τώρα. Αυτός εδώ πέρα ο φίλος έχει grenade, το οποίο μπορώ απλά να το ρίξω εδώ πέρα και να πατήσω play. Το ετοιμάζει, παφ, φεύγει και θα σκάσει και απλά πεθάνει. Δεν ξέρω που θα πάνε. Και αυτός πρέπει να ήταν και ο τελευταίος. Είμαστε πολύ τυχεροί που επιβιώσαμε, λέει ο Avery. Δεν νιώθω τυχερός, νιώθω άρρωστος. Γιατί δεν θα δει να γυρίσω πίσω στο σπίτι. Ο Γουντ, ο οποίος τύπου δεν είχε στομάχι πριν λίγο, σωθικά γενικότερα όλα αυτά, είναι σε φάση. Λογικά πρέπει να είναι πολύ εύκολο. Απλά σκαρφαλώνεις αυτά τα βουνά, αποφεύγεις τους πυροβολισμούς και πηγαίνεις. Τι είναι αυτό το μέρος, γιατί είμαστε εδώ πέρα. Αυτό είναι μια ερώτηση που πρέπει να κάνεις στους ανώτερους. Υποθέτοντας βέβαια ότι το αεροπλάνο τους δεν έχει πάρει φωτιά όπως το δικό μας. Είδα μερικούς τύπους που πήδηξαν με αλεξίπτωτα. Πρέπει να τους ψάξουμε αύριο το πρωί. Λοιπόν, και τώρα ουσιαστικά σε κάθε αποστολή πρέπει να πας εδώ πέρα στο σημεάκι για να ολοκληρωθεί. Οπότε απλά τους βάζω να πάνε στο σημεάκι και ολοκληρώνεται η αποστολή. Αυτό ουσιαστικά είναι κάτι σαν tutorial mission. Και όπως βλέπετε λέει: «The soldiers who survived
moved on. Αν κάποιος πέθανε, δεν θα τον είχα πιθανότατα. Πατάμε continue. The surviving soldiers escaped the wreckage and comforted a mysterious enemy. Επιβίωσαμε λοιπόν και βρίσκουμε ένα μυστηριώδης εχθρό. Τι συμβαίνει εδώ πέρα, κάποιο γέτη? Το target time ήταν το 4.20 για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, λόγω ότι πήρε φωτιά το αεροπλάνο, ίσως. Αυτό που κάναμε είναι το 3.46. Τα kills, τα target ήταν 3, γιατί θα μπορούσαμε απλά να τρέχαμε, ας πούμε, από τους τελευταίους. Παρ' όλα αυτά, εμείς κάναμε 5 και το να ρίξουμε απλά κάποιον κάτω, ο στόχος ήταν το 2, εμείς ρίξαμε έναν. Και μετά τον φάγαμε κιόλας, τέλος πάντων. Και καθώς προχωράμε λοιπόν, σου έχει και λίγο την ιστοριούλα να δέσουν όλα. Επιβιώνουμε λοιπόν τη νύχτα. Πάλι αυτή η τύψα που μιλάει με προφορά. Το οποίο δεν με ενοχλεί παραδόξως, δίνει κάτι νομίζω. Δεν είχαν ιδέα. Λοιπόν, ουσιαστικά τώρα είμαστε στη φάση που αυτοί εδώ πέρα αράζουν στο campfire και καθώς προχωράτε θα εμφανίζονται και άλλα πράγματα. Βέβαια, αράζουν, δεν τους βλέπω και πολύ, ας πούμε, χαλαρούς. Σε φάση νύχτα. Α, κοιμηθούμε εδώ πέρα με τη φωτίσα μας. Που, ρε παιδί μου, για πεδίο μάχης, ξέρω εγώ, εχθρική περιοχή ή οτιδήποτε, έχουμε πολύ φως. Δηλαδή, έχουμε δύο λάμπες, έχουμε και τη φωτιά. Δεν μας έφταναν οι λάμπες ή έστω η φωτιά, γιατί βάλαμε κι άλλα. Το μόνο που δεν έχουμε κάνει είναι σήματα καπνού. Εδώ είμαστε, παιδιά, ελάτε, ελάτε να μας σκοτώσετε. Κοιμόμαστε λοιπόν. Uncertainty. The next morning, most survivors scout a nearby village. Αβεβαιότητα, αυτό που προκαλεί ο πόλεμος, παιδιά. Τώρα μας δείχνει ένα χωριό. Ένα σπίτι έχει πιάσει φωτιά. Oh, δεν ξέρω αν είναι κανείς μέσα, αλλά. More lucky survivors. Ρωτάει τύψα τι τους έφερε, το αεροπλάνο που έπεσε. Και μετά η τύπη ήταν απλά: τραφτάτε τα δόντια και πέφτουμε με τα λεξίπτωτα. Τώρα ξεκινάει μια άλλη αποστολή, μας δείχνει άλλους στρατιώτες του αεροπλάνου. Ξεκινάει αντίστοιχα αυτός ο διάλογος. Γενικά έχει φάση που έχουν σχεδιάσει χαρακτήρες. I still hate parachuting, no matter how many times I do it. Ο King, ο οποίος τα έχει δει όλα, λέει: το δικό μου σχεδόν κόλλησε. Οι οποίοι φαίνονται τέλος πάντων και αυτοί εδώ πέρα να συζητάνε σε φάση ότι hey, πρέπει να έχει επιβιώσει και κάποιο άλλο, πάμε να του βρούμε. Βλέπετε ότι οι συγκεκριμένοι είναι βετεράνοι, είναι οι veteran Haley, ο Veteran King και ο Veteran Morgan. Οπότε τι συμβαίνει? Οι άλλοι είχαν δύο διαφορετικά skills. Αυτοί εδώ πέρα, εκτός ότι έχουν αντίστοιχα και αυτοί κάποια traits που κάνουν πράγματα, έχουν και περισσότερα skills. Ας πούμε, ο αντίστοιχος τύπος με το submachine gun έχει 3 αντί για 2. Ο αντίστοιχος τύπος με την καραμπίνα έχει 2 αντί για 1. Και τύπησε εδώ πέρα με το sniper αντί για 1. Και τύπησε εδώ πέρα με το sniper έχει 4. Χάμος. Η οποία βλέπετε έχει το sniper και είναι και γιατρός. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα είναι η δεύτερη αποστολή. Βλέπετε το σημαίακι είναι εδώ πέρα πίσω. Αλλά για να πας εκεί πέρα πίσω δεν είναι ότι απλά πηδάς από εδώ και κολυμπάς και λες: ω, έφτασα. Χα, την πατήσατε. Δεν δουλεύει έτσι. Πρέπει να περάσουμε όλο αυτό εδώ πέρα από μέσα, κοιτώντας το που έχει εχθρούς κτλ. Οπότε, εγώ θα αφήσω το παιχνίδι σε αυτό το σημείο. Γενικά το παιχνίδι μοιάζει όμορφο και το πιάνεις εύκολα το τι γίνεται. Είναι turn-based, αλλά η αλήθεια είναι ότι με κουράζουν τα turn-based τα οποία κάνεις, ας πούμε, το γύρο σου και λες, ας πούμε, στους στρατιώτες σου να χτυπήσουν τον εχθρό και ο εχθρός είναι έτσι. Ο εχθρός μπορεί να αντιδράσει μόνο στο γύρο του. Δεν δουλεύει ακριβώς έτσι το παιχνίδι, αλλά μπορείς να πεις ότι είναι και real time, γιατί σου δίνει 8 δευτερόλεπτα για ένα γύρο. Σου λέει ακριβώς πόσα δευτερόλεπτα θα πάρει η κάθε κίνηση που θα κάνεις. Οπότε μπορείς να υπολογίσεις αν θα είσαι πιο γρήγορος ή όχι από τον εχθρό. Και επίσης, αφού μπει κάποιο νέο δεδομένο, μπορείς να αλλάξεις λίγο το γύρο σου. Οπότε αυτό το σύστημα με τα 8 δευτερόλεπτα το κάνει λίγο πιο οργανικό. Τα μόνα δύο προβλήματα που βρίσκω εγώ είναι η τιμή. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά κάνει 25 ευρώ. 25 ευρώ μάλλον είναι πολλά για αυτά που έχει αυτή τη στιγμή το παιχνίδι. Να πω ότι θα έχει και online, να πεις ότι ξέρεις κάτι, παίζεις την ιστορία όση ώρα κρατάει. Και μετά θα παίζεις online με άλλους. Ξέρω εγώ, φτιάχνεις ομάδες σου και πυροβολιέσαι με τον άλλο για το οποίο θα νικήσει. Και το δεύτερο πράγμα είναι ότι δεν έχει πάρα πολύ βαθιά mechanics. Δηλαδή είναι σχετικά εύκολο να τα πιάσεις, είναι αυτά τα πράγματα, τα μαθαίνεις σχετικά γρήγορα και εδώ είσαι. Ας πούμε, μετά τα καταλαβαίνεις όλα. Δεν έχει κάτι που χρειάζεται να δώσεις πάρα πολλές ώρες και κάποια τρελή στρατηγική, ας πούμε, να σκεφτείς. Παρ' όλα αυτά το παιχνίδι μοιάζει συμπαθητικό και θα μπορούσα να το παίξω και χαλαρά σε κάποιο live stream. Όπως και να έχει, αυτό είναι το σημερινό βίντεο. Τα λέμε σε κάποιο επόμενο. Αντίο. Έχουν πλάκα αυτά τα παιχνίδια γιατί σε βάζουν σε ένα ρόλο θεού στρατηγού και είσαι σε φάση, λοιπόν, Γιώργο μου, πάρε το όπλο σου και πήγαινε εκεί. Απέθανες. Κακή κίνηση είναι αυτή, δεν πειράζει, χάσαμε τον Γιώργο. Εσείς οι άλλοι δύο, μην τρέχετε, ελάτε πίσω. Το οποίο έχει το ενδιαφέρον του, όπως και να έχει εδώ πέρα τριγύρω μου υπάρχουν άλλα βίντεο. Τα κλικάρτε, πηγαίνετε, τα βλέπετε. Κάτω στην περιγραφή έχω links από φανταστικά δικά μου social media. Είναι εκεί πέρα για εσάς. Να μην έχετε δει το Instagram μου, ας πούμε. Ανεβάζω stories καμιά φορά όταν το θυμάμαι. Επίσης έχει link για να γίνετε μέλος στο κανάλι εφόσον θέλετε να πάρετε ένα σκαμνί δίπλα το όνομά σας και διάφορα emoticons που μπορείτε να σπαμάρετε όταν κάνω live stream στο YouTube. Αυτά γενικά. Τα λέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Άντιο.